παραφέμε αυγοτάραχο μεσολογίου, παγωμένα σταφύλια σουλτανίνα και τραγανό ψωμί. Υλικά: 80 γραμμάρια ψύχα ψωμιού, 100 γραμμάρια αυγοτάραχο μεσολογίου, 300 γραμμάρια σταφύλια σουλτανίνα, ένα τσαμπί κατεψυγμένο, χυμός από 2 μοσχολέμωνα, 1 τέταρτο ξερό κρεμμύδι, 350 γραμμάρια ελαιόλαδο, ανθός σαλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι και 50 γραμμάρια νερό ανθρακούχο. Για το σερβίρισμα, άνηθο σχοινόπρασο, μισή μπαγκέτα κομμένη σε πολύ λεπτές φέτες φρυγανισμένη, φέτες από μοσχολέμωνο και ελαιόλαδο. Μίλησέ μου για το αυγοτάραχο. Τι σχέση έχεις εσύ με το αυγοτάραχο? Έχω σχέσεις λατρείας. Δηλαδή, πραγματικά το τρώω, μπορώ να το φάω όλο χωρίς να σταματάω, και όταν έχω και παγωμένες ρακές δίπλα. Δεν υπάρχει καλύτερο συνδυασμός. Πραγματικά, τίποτα δεν υπάρχει καλύτερο από αυτό που λες. Κάνε μου λίγο χώρο, γιατί βεβαίως δεν έβγαλα μαχαίρι για να σου κόψω να δοκιμάσεις αυγοτάραχο. Μαχαίρι, το έχω. Για σφαγή πάμε, δεν είναι μαχαίρι αυτό, για αυγοτάραχο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το αυγοτάραχο και μ' αρέσει και σε όλες τις εκδοχές του. Δηλαδή και στην ταραμοσαλάτα και σκέτο και στις μακαρονάδες. Γενικώς μου αρέσει πάρα πολύ. Να πούμε την αλήθεια ότι ο καλύτερος συνδυασμός είναι αυτό. Σκέτο σε λεπτές φέτες, αφού αφαιρέσουμε το φυσικό κερί. Σωστό. Το οποίο στην ουσία τι σημαίνει αυγοτάραχο? Τα ρηχευμένα αυγά. Στην ουσία πρόκειται για έναν τρόπο διατήρησης αυτών των πολύτιμων αυγών που προέρχεται από το είδος, ένα είδος κεφάλου που λέγεται μπάφα. Και λοιπόν οι άνθρωποι σκέφτηκαν ότι έπρεπε με κάποιο τρόπο να διατηρήσουν αυτά τα αυγά. Εγώ έχω βγάλει εδώ, έχω κόψει, πώς το είπες πριν που μου άρεσε αυτή η λέξη, εγκάρσια, το αυγοτάραχο. Έχω χωρίσει τη μέση. Τα αυγά έχουν δύο θύλακες. Ο κάθε θύλακας έχει μέσα εκατομμύρια αυγά. Σε βοηθάει αυγά. Και η κατασκευή του σε βοηθάει να το σπάσεις έτσι. Γιατί έτσι όπως τα έχουν βάλει για να είναι κάθετα και να περικλείονται από το κερί, έτσι κόβεται καλύτερα το αυγοτάραχο για μένα. Κόβεται. Μάλλον δεν θα το βγάλω αυτό. Γιατί να το βγάλω? Θα το κόψω σε λεπτές φέτες. Οπότε θα δοκιμάσουμε και με το. Τη μευράνη γύρω-γύρω. Με τη μευράνη. Θέλω να το δοκιμάσει, να δει. Το δοκιμάσω, γιατί να το δοκιμάσω. Και ξέρει, εμένα μου αρέσει να το σερβίρω το αυγοτάραχο, αυτή του μάγειρα. Το πίσω μέρος. Στο μαχαίρι. Αχ. Τι καλός. Είδες πριν να τα πάρω όλα μαζί. Σας παρακαλώ. Τώρα με μια παγωμένη ρακή. Ναι. Εγώ δεν θα το σερβίρω με ρακί, θα βάλουμε μέσα κάτι άλλο, μάλλον συνοδευτικό, κάτι άλλο παγωμένο. Παγωμένο σταφύλι σουλτανίνα. Ο συνδυασμός είναι μαγικός και αυτή είναι μια ιδέα της Αντωνίας της Ζάρπα, που έχει ένα πολύ γνωστό μαγαζί στην στα Ιστέρνια, στην Τίνο. Αντωνία, πολύ αγάπη σου στέλνω, το ξέρεις ότι σε λατρεύω και σε περιμένω στην εκπομπή. Και ωραία παραλία δίπλα να κάνεις το μπάνιο σου. Είναι από τα πιο ωραία μέρη στην Ελλάδα και από το πιο ωραίο φαγητό. Γιατί και αυτό γλεντάει και αυτό αγαπάει. Το κάνει με πολύ μεγάλη αγάπη. Λοιπόν. Εγώ θα βγάλω εδώ τη μεμβράνη από το αυγοτάραχο. Έχουμε βγάλει βεβαίως το κερί. Και βασικά πριν βγάλω τη μεμβράνη, θα βάλω μέσα σε μπόλικο παγωμένο νερό ψύχα ψωμιού να τη μουλιάσουμε. Στην ουσία θα κάνουμε μια ταραμοσαλάτα. Εγώ το λέω παρφέ γιατί θα είναι πάρα πολύ αφράτη. Ωραία, πολύ ωραία. Ταραμοσαλάτα. Λοιπόν, συνεχίζω εγώ εδώ να βγάζω τη μεμβράνη. Τι ωραία που τα κάνεις. Να σε ρωτήσω, παρακαλώ. Είναι αλήθεια ότι από πολύ μικρή ηλικία, από 3 χρόνων, πήγαινε στο γήπεδο? Λοιπόν, ένα θα σου πω. Για πες. Ότι έκανα πένταθλο στη Φιλοθέη, ότι έπαιζα μπάσκετ. Και γενικώς ήθελα να γίνω, να ασχοληθώ με τον αθλητισμό και να γίνω γυμνάστρια. Συνέβησαν κάποια έτσι πολύ δυσάρεστα για μένα στη ζωή μου πράγματα. Ίσως που πήρε μια άλλη τροπή, βγήκα στα οικονομικά και έγινα δημοσιογράφος. Οπότε καταλαβαίνεις η λατρεία μου για το μπάσκετ, για τον Παναθηναϊκό, για το ποδόσφαιρο και γενικώς για τους αγώνες είναι πολύ πολύ μεγάλη. Δηλαδή είμαι ο άνθρωπος, θα σηκωθώ να πάω την Κυριακή στο γήπεδο. Θα πάω να φωνάξω. Δεν είμαι καλή, δεν είμαι φίλαθλος. Είμαι οπαδός, δεν ξέρεις, που φωνάζουν. Όμως τη δημοσιογραφία την είχες στο μυαλό σου από πιο μικρή, προέκυψε λόγω του θέματος που είχες στη ζωή σου? Είχα μάνατζερ. Τι εννοείς? Την αδερφή μου. Α, βέβαια. Λοιπόν, να σου πω. Μέσα από λόγο, εγώ κατά τύχη βρέθηκα σε μια εφημερίδα στα 18 μου, όπου επιχειρηματίας έψαχνα να βρει κάποια γραμματέα που να ξέρει και τα υλικά. Και πήγα, αλλά την ημέρα που πήγα ήταν άδειος από κάτω χώρος της εφημερίδας, καθότι καινούργια, και μου λέει: δεν κατεβαίνεις κάτω, μπας και πας και ένα ρεπορτάζ. Α, τώρα. Και έτσι μπήκα λοιπόν στην εφημερίδα με πάρα πολύ καλούς σημερινούς πρωταγωνιστές της δημοσιογραφίας. Και είναι να μην σου κολλήσει το μικρόβιο. Και στους 3 μήνες, 4, μου λέει η μάνατζερ αδελφή μου,
Κοίταξε, στο ραδιόφωνο, στον Top FM που δεν υπάρχει, ένα καταπληκτικό ραδιόφωνο, ψάχνουν να βρουν και νέους παρουσιαστές, νέους εκπομπών, νέους παραγωγούς. Να πας και εκεί. Παράλληλα, εγώ έδινα και μαθήματα στο πανεπιστήμιο. Πιστεύω, εγώ μπήκα στη δημοσιογραφία εντελώς. Σε ερωτεύτηκε βεβαίως. Ναι, είναι να μην μπει το μικρόβιο. Μην μπει το μικρόβιο, βέβαια πάντοτε ως παιδάκι, πάντοτε μάζευα τα άλλα παιδάκια, μάθαινα τις ιστορίες τους και έγραφε και καλές εκθέσεις. Άρα το είχες και να πω ότι είχαν και πάρα πολύ σοβαρά ρεπορτάζ, έτσι. Ναι. Με σπουδαίους έτσι ανθρώπους. Εντάξει, έχω κάνει πολλές ώρες. Έχεις μεγάλα γεγονότα. Είναι μεγάλη ιστορία, στα 36 χρόνια είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά ναι, έχω τύχει και έχω βρεθεί, έχω αρπάξει ευκαιρίες και λέω έχω αρπάξει ευκαιρίες τι εννοώ. Είμαι στο Λονδίνο και κυκλοφορώ με τη διευθυντή Καστασινοπούλου και πέφτει μπροστά μας ο Ντάστι Χόφμαν. Και του λέει τη Τίκα, είμαι συνάδελφος ηθοποιός, σταματάει και ο άνθρωπος, ευγενέστατος με την τότε σύντροφό του. Και του λέω και εγώ τότε ήμουν στην απογευματινή. Του λέω να σας κάνω και τρεις ερωτησούλες ή τρεις εφημερίδες που θέλω. Βρήκα εδώ. Αυτό. Αλλά πρέπει να ξέρεις, δηλαδή, και πρέπει να σέβεσαι και τα όρια. Ναι, βέβαια, σημαντικό. Και ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι τότε μας μιλούσαν γιατί μας γνωρίζανε. Δεν υπήρχαν, θα πάρω π.χ. την κυρία Βγερινοπούλου για να μου κλείσει ραντεβού με τον κύριο Λαγό. Αν ήθελα τον κύριο Λαγό, έπρεπε να πάω στο εστιατόριό του να περιμένω να με δει ο κύριος Λαγός. Άρα οι καλλιτέχνες, οι πολύ μεγάλοι, αυτοί οι άνθρωποι θα μας δεχόντουσαν στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Αλλά πηγαίναμε εκεί. Είχαμε άλλη επικοινωνία και άλλη επαφή. Δεν ήταν αυτό το απρόσωπο που τώρα θέλεις να δεις ένα καλλιτέχνη και πρέπει να περάσει από 15 νοματέους. Νομίζω και σεβασμός. Νομίζω μεγάλο σεβασμός. Ναι, και υπήρχε σεβασμός και υπήρχε και συνεννόηση. Αυτές οι αξίες θεωρείς ότι υπάρχουν σήμερα? Όχι. Όχι τόσο, όχι όπως όσο θα ήθελα εγώ τουλάχιστον. Ή υπάρχουν από παλιά σχολή σε ανθρώπους που μπορεί να θεωρούμαστε και λίγο ξεπερασμένοι. Μάλιστα. Ξεπερασμένο όμως δεν είναι το αυγοτάρχο και αυτή. Ποτέ στη ζωή μας. Που τη λατρεύω. Τέλειο. Τέλειο. Λοιπόν, τι έχω κάνει εδώ. Έχω βάλει λίγο ξερό κρεμμύδι. Έχω βάλει το ψωμί, την ψύχα του ψωμιού. Θα πάρετε ένα ωραίο, ένα προζυμμένο ψωμί. Έχουμε αυγοτάραχο εδώ. Πρέπει να προσέξουμε τα υλικά και πρέπει να προσέξουμε τις ισορροπίες σε αυτήν τη συνταγή. Γιατί πρέπει να αναδείξουμε το αυγοτάραχο. Θα τη δώσω στεγνά, γιατί δεν τη βλέπει η κάμερα τώρα. Έχει φάει το μισό αυγοτάραχο. Τέλος. Λοιπόν, τέρμα το υπόλοιπο. Λοιπόν. Ξερό κρεμμύδι, το μουλιασμένο ψωμί. Θα βάλω μέσα και το αυγοτάραχο, το οποίο το έχω κόψει σε πιο μικρά βεβαίως κομμάτια. Εσείς μπορείτε να το κάνετε σταδιακά, δηλαδή να βάλετε το κρεμμύδι με το ψωμί, να το αλέσετε. Εγώ τα βάζω όλα μαζί, είναι πολύ καλό το μηχάνημα, οπότε θα γίνει σαν κρέμα. Θα προσθέσω μέσα χυμό από μοσχολέμονο. Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο υπομονή. Έχω βάλει το χυμό και θα προσθέσω όταν αλεστούν πολύ καλά τα υλικά, σιγά σιγά ελαιόλαδο. Το καλύτερο ελαιόλαδο που έχετε. Δεν θέλει πάρα πολύ όπως τα ραμοσαλάτα, γιατί εδώ θέλω να κρατήσουμε τη γεύση από το αυγοτάραχο. Αλάτι και πιπέρι, αν χρειαστεί, στο τέλος. Τα φτάκια μας. Λοιπόν, έχω βάλει όλο το ελαιόλαδο. Θα δοκιμάσω για να δούμε σε τι γεύση, κατάσταση σε τι βρίσκεται. Επίπεδα γεύσης βρισκόμαστε. Λοιπόν, θα βάλουμε λίγο ανθολατιού. Λίγο ακόμα. Σκοτριμένο πιπέρι. Θα βάλουμε και στο σερβίρισμα, αλλά το θέλει και μέσα. Θα προσθέσω λίγο χυμό από μοσχολέμονο ακόμα και αυτό που θα κάνει τη διαφορά είναι να προσθέσετε 2-3 κουταλιές της σούπας ανθρακούχο νερό ή σόδα. Σόδα, όχι τη σκόνη. Θα γίνει πιο αφράτο. Σημαντικό επίσης... Λόγω του ανθρακούχου. Του ανθρακούχου. Σημαντικό επίσης, όπως και για την ταρμοσαλάτα, όπως και για αυτό το παρφέ με αυγοτάραχο, είναι να μείνει στο ψυγείο τουλάχιστον για 2-3 ώρες να δέσουν οι γεύσεις.
Εγώ δεν έχω ετοιμάσει άλλο από πριν, οπότε θα δοκιμάσουμε από αυτό τώρα. Εντάξει. Φαντάζομαι. Συγχωρείς. Κοίταξε, αν είναι τώρα τέλειο, σκέψου πώς θα είναι και παγωμένο. Σκέψου πώς θα είναι τέλειο που θα το πάρεις μαζί στο σπίτι και θα το δοκιμάσεις και με τσίπουρο μαζί. Ρακές. Ρακές, συγγνώμη. Πάμε. Λοιπόν, έτοιμο το παρφέ. Όπως σας είπα και πριν, καλό είναι να το αφήσουμε στο ψυγείο να παγώσει. Εμείς τώρα τι θα κάνουμε, θα το σερβίρουμε κατευθείαν. Δοκιμάσουμε. Λοιπόν, πριν το δοκιμάσουμε όμως, εγώ θα πάω στην κατάψυξη. Γιατί? Γιατί έχεις τα σταφυλάκια. Μπράβο. Άμα είναι και ωραία η σουλτανίνα. Λοιπόν, δοκίμασε να δεις. Είναι ολόκληρο το τζαμπί, κλειμένο βεβαίως. Λοιπόν, θα βάλουμε το σταφύλι. Βάλουμε και ένα χρυσό πιάτο, νομίζω αξίζει. Ε, βέβαια. Θα δώσουμε μια έγκλη στα πράγματα. Λοιπόν, θα βάλουμε το παρφέ. Θα βάλω εδώ τα φρυγανισμένα τα ψωμάκια. Είναι ένας υπέροχος μεζές. Πραγματικά ξεχωριστός και διαφορετικός. Θα βάλουμε φετάκια από αυγοτάραχο. Και την επόμενη φορά που θα έρθεις, θα φροντίσω πάλι να σε πάω μια βόλτα στο Μεσολόγγι, να σου κάνω καρμπονάρα, εντός εισαγωγικών καρμπονάρα, με αυγοτάρα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Γενικώς λατρεύω τη σχέση με τα ψάρια. Σ' αρέσει, ε? Ναι. Στο σπίτι μαγειρεύατε... Ψάρια. Η μαμά πολύ μαγείρευε, έτσι. Πώς? Η μαμά μαγείρευε. Ναι, ναι, καταπληκτικά μαγειρεύει, καταπληκτικά. Αν και έχει γίνει τώρα πλέον στο σεφ της γογός. Oh, αλλά... Να στη γογό. Όχι, μαγειρεύει καταπληκτικά. Oh. Αλλά εμείς τρώγαμε κυρίως ψάρια. Η επιλογή του σπιτιού είναι ψάρια. Τι ωραία. Και θαλασσινά. Τι ωραία που το έφτιαξες. Δύο σταγόνες ελαιόλαδο. Ένας διαφορετικός μεζές, με το αγαπημένο σε όλους αυγοτάραχο. Πάρα πολύ ωραίο. Εύκολα και το σημαντικό, να αφήσει το παρφέ με αυγοτάραχο να μείνει στο ψυγείο, να σταθεί. Πριν λοιπόν δοκιμάσουμε, θα σε πάω ξανά στο ιστορικό Μεσολόγγι μια βόλτα, γιατί εμείς σαν εκπομπή πήγαμε και καταλάβαμε καλύτερα γιατί ο τόπος έχει ταυτιστεί γαστρονομικά με τις γεύσεις της θάλασσας, από τις οποίες φυσικά ξεχωρίζει το μοναδικό αυγοτάραχο. Πάμε. Βρισκόμαστε στο παραδοσιακό εργαστήριο, το οποίο επεξεργάζεται και ασχολείται με το αυγοτάραχο τα τελευταία 20 χρόνια. Μεσολόγγι, ή αλλιώς η πόλη που συνδυάζει τη γαλήνη, την αυθεντικότητα και την καλή ποιότητα ζωής σε κάθε της πτυχή. Η λιμνοθάλασσα που απλώνεται σαν ένας φυσικός καμβάς γύρω από την πόλη, προσφέρει καθημερινά μαγευτικά τοπία και ήσυχες στιγμές για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Εκεί παράγεται και το φημισμένο αυγοτάραχο Μεσολογγίου, μια γεύση που αντανακλά την ποιότητα και τη γαστρονομική παράδοση του τόπου. Το αυγοτάραχο το παίρνουμε από τον Κέφαλο, το οποίο στην Ελλάδα είναι το πιο παρεξηγημένο είδος ψαριού. Εδώ όμως μιλάμε για φυσικά εκτιοτροφία, δηλαδή για τη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, η οποία λειτουργεί με τον εξής τρόπο. Το χειμώνα, τα διβάρια, έτσι όπως λέγονται, θα ανοίξουν τις πόρτες για να δεχτούν τα καινούργια ψάρια της χρονιάς. Αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες ζέστες του καλοκαιριού, που σημαίνει από τον Μάιο και μετά θα αρχίσουν αυτοί να κλείνουν τις πόρτες, που σημαίνει ότι ό,τι έχει πάρει μέσα το φυσικό ηχθειοτροφείο, αυτά είναι τα ψάρια που θα έχει για όλη την υπόλοιπη χρονιά. Το αυγοτάραχο Μεσολογγίου, το εκλεκτό προϊόν από τα αυγά του Κέφαλου, παρασκευάζεται με μεθόδους που καταφέρουν να διατηρούν αναλύωτη την ποιότητά του. Είναι πλούσιο σε πρωτεΐνες, είναι πλούσιο σε ωμέγα 3 λιεπαρά, είναι πλούσιο σε βιταμίνη A, B, C και E. Ανοίγουμε την κοιλιά του ψαριού προσεκτικά ώστε να μην σκίσουμε τους δύο λοβούς που είναι το αυγοτάραχο και από τη στιγμή που θα γίνει αυτό φτάνει στο εργαστήριο όμως που ξεκινάει η διαδικασία της επεξεργασίας. Το πιο σημαντικό στάδιο είναι η αλάτιση, δηλαδή το πάστομα που θα γίνει στις οθήκες έτσι ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν.
Τελειώνοντας από το αλάτισμα, ξεκινάμε τη διαδικασία της ξύρανσης. Η διαδικασία της ξύρανσης είναι να γίνει η αφυδάτωση, να βγάλουμε όλη την υγρασία από το αγωτάραχο, ώστε να φτάσει σε μια πιο στερεά μορφή, το οποίο είναι έτοιμο να καταναλωθεί. Και η διαδικασία του κερώματος, το οποίο στην ουσία είναι μια προστασία του αγωτάραχου να μην έρχεται σε επαφή με τον ατμοσφαιρικό αέρα και να μην ξεραθεί. Ο Στέλιος Κότσαρης συνεχίζει την παράδοση της οικογένειάς του, προσφέροντας ένα προϊόν που κάνει το μεσολόγιστο σήμερα ξακουστό για την ποιότητα της γαστρονομίας. Δεν συναντάμε πάρα πολύ κόσμο που ξέρει να φτιάξει αγωτάραχο. Είναι βασισμένο σε χρόνια ιστορία, σε μεγάλη εμπειρία από παλιούς ψαράδες, το οποίο το έχουμε πάρει και η νέα γενιά προσπαθεί να είναι πιστή στην παράδοση και στον παραδοσιακό τρόπο, βέβαια με τη βοήθεια της σημερινής τεχνολογίας, η οποία μας έκανε τη δουλειά μας λίγο πιο εύκολη. Σκεπάζουμε το ψωμί με μπόλικο νερό και το αφήνουμε να μουλιάσει για 2 λεπτά. Βγάζουμε το κερί και τη μεμβράνη από το αγωτάραχο, το κόβουμε σε κομμάτια, κόβουμε και το κρεμμύδι σε κομμάτια, στίβουμε μοσχολέμονο και ψιλοκόβουμε σχοινόπρασο. Στίβουμε το ψωμί, το βάζουμε στον πολυκόφτη, προσθέτουμε το κρεμμύδι, το αγωτάραχο, το χυμό από το μοσχολέμονο, χτυπάμε και ρίχνουμε μέσα στον πολυκόφτη σταδιακά ελαιόλαδο. Προσθέτουμε ανθό αλατιού, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, λίγο ακόμα χυμό μοσχολέμονου, ανθρακούχο νερό και χτυπάμε ξανά. Βάζουμε σε ένα πιάτο τα παγωμένα σταφύλια, το αυγοτάραχο, τις φέτες από το ψωμί και σερβίρουμε με φέτες από αυγοτάραχο, το ψιλοκομμένο σχοινόπρασο, άνηθο, φέτες από μοσχολέμονο και ελαιόλαδο.